Η Κύπρος γίνεται μέρος του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οικοδομήματος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας υπογράφουν δήλωση ενδιαφέροντος για προσχώρηση στη νέα Αμυντική Ένωση, γνωστή και ως ΠΕΣΚΟ, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Κύπρος προς την παροχή διευκολύνσεως σε αμυντικό δυναμικό της Ευρώπης, ενισχύοντας την ίδια ώρα την ασπίδα προστασίας της χώρας έναντι οποιασδήποτε επιβολής. 23 κράτη-μέλη υπέγραψαν την πρωτοβουλία για εμβάθυνση της μεταξύ τους αμυντικής συνεργασίας. Η ΠΕΣΚΟ, όπως προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητα και τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους. I have to say that I was looking at you all signing something that just 1 year ago most of us and most of the rest of the world considered impossible to achieve. So I'm receiving this notification with a lot of satisfaction, but also a lot of sense of responsibility. This is the beginning of a common work. We are definitely turning an historic moment in European defense. Για την Κύπρο, ειδικά η συμμετοχή σε αυτό τον αμυντικό μηχανισμό αποκτά εξέχουσα σημασία. Από τη μία, αναβαθμίζεται σαφώς ο γεωστρατηγικός της ρόλος ως πυλώνας ασφάλειας σε μια ταραχώδη περιοχή, με χώρες όπως Γαλλία και Γερμανία να υποστηρίζουν ένθερμα το σενάριο να καταστεί Κύπρος ένας ευρωπαϊκός αμυντικός σταθμός, με σημείο αναφορά στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί. Από την άλλη, θωρακίζει την Κυπριακή ΑΟΣ από τις τουρκικές προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και έναν μελλοντικό διάλογο για το Κυπριακό, ειδικά στο καυτό κεφάλαιο της ασφάλειας μιας επανενωμένης Κύπρου. Δημιουργείται για πρώτη φορά, λόγω και της γεωστρατηγικής θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια ασπίδα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ευρωπαϊκού συνόρου από τις όποιες εξωθέν επεμβάσεις δεν είναι επιθετική, αλλά αμυντική συμφωνία, και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, και συνεπώς εξουδετερώνεται, αν θέλετε, και το βασικό επιχείρημα της Τουρκίας, ότι εδώ παρουσία του τουρκικού στρατού θα συνέβαλε στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας από έξωθεν επεμβάσεις. Πλέον η συζήτηση θα μεταβερθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με στόχο η τελική απόφαση για ίδρυση της ΠΕΣΚΟ να εγκριθεί ως το τέλος του έτους. Μέχρι τότε η συμφωνία θα είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος επιθυμεί να συμμετάσχει.